Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν μεγάλο πλήγμα στην Οδυσσό αντίπινα αντίπεινα για την επίθεση με ντρόνς κατά του Κρεμλίνου με στόχο τη δολοφονία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος Τζεραν 2 έπληξε το αρχηγείο και την Ακαδημία του Ουκρανικού Ναυτικού. Η επίθεση αναφέρεται ότι ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Η επίθεση οδήγησε στην καταστροφή του κτηρίου και σε σημαντικές ζημιές στη στρατιωτική υποδομή. Από το χτύπημα υπάρχουν τραυματίε και νεκροί, αλλά ο ακριβή αριθμό των θυμάτων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Το UAV Geran 2 είναι το Sahed 136 Ιρανική κατασκευή και έχει τη δυνατότητα να πετάει αυτόνομα σε μεγάλε αποστάσει, καθώ και να εντοπίζει στόχου και να του καταστρέφει. Σε ό,τι αφορά την πρώτη Ουκρανική επίθεση στο Ρεκόφσκι τη Απορίζια, οι Ρώσοι αναφέρουν πω την αναχέτησαν στην πρώτη γραμμή άμυνα. Το Ρεκόφσκι είναι συγκοινωνιακό κόμβο και θεωρείται απαραίτητο βήμα για του Ουκρανού για να προχωρήσουν προ τη Μελιτόπολη. Ήδη μεγάλο μέρο του οικισμού έχει καταστραφεί και οι Ρώσοι πίσω από αυτό έχουν δημιουργήσει πολυεπίπεδε και πολυδέδαλες γραμμέ άμυνα. Μένει να φανεί αν θα είναι αποτελεσματικέ γιατί οι μάχε μόλι ξεκίνησαν.